Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αθλητικές συναντήσεις έχουμε σήμερα και θα ασχοληθούμε με την ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Είναι γεγονός ότι τα τμήματα έχουν επαναλειτουργήσει, επανέναρξη. Μιλάμε για το μπάσκετ, για το βόλεϊ, για το ποδόσφαιρο. Αλλά μιλάμε, θα μιλήσουμε και θα πούμε και δύο κουβέντες για το μνημείο των Ολυμπιονικών. Σε λίγες μέρες έχουμε τα 130 χρόνια της ίδρυσης της Παναχαϊκής και αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι που εμπλέκονται με το όνομα της Παναχαϊκής θα κάνουν ό,τι καλύτερο για να τιμήσουν την ίδρυση της Παναχαϊκής. Ο αθλητικός δικαστής γυρίζει παντού και μάλιστα ένα βράδυ περνούσε από την Παναχαϊκή. Όπως βλέπετε, αλλαγή φωτεινή επιγραφή ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, δροσούλα δεξιά και αριστερά από την κεντρική είσοδο, ρομαντικά, καλοπροαίρετα το λέω, κατέγραψα αυτές τις ωραίες εικόνες σε μια πλατεία δεξιά και αριστερά με φωτισμό, με δροσούλα και φυσικά έκανα λίγο μάτι μέσα. Είδα το μνημείο των Ολυμπιονικών αριστερά. Δεξιά είδα ένα χώρο, γνωρίζω ότι είναι των Ακαδημιών της Παναχαϊκής, και κάποια δεδομένη στιγμή είπα ότι όλα αυτά που γίνονται μέσα στο γήπεδο αυτό της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, στο χώρο μάλλον, θα πρέπει να ανακριθούν όλοι. Το προσπάθησα, επιδίωξα. Είναι γεγονός ότι έμπλεξα λίγο, έμπλεξα χρονικά, θα τα πούμε πιο κάτω, για όλους, αλλά τα κατέγραψα. Σε προγραμματισμένο ραντεβού και για να δείτε το τι κρύβει η πόρτα αυτή, η αλλαγή της πόρτας που πριν ένα μήνα ήταν δεν ξέρω πώς, τι κρύβεται πίσω από την πόρτα, ο αθλητικός δικαστής έκανε καθορισμένο ραντεβού. Βρέθηκα λοιπόν με τον πρόεδρο της ερασιτεχνικής, με όλους τους κυρίους, μου παρήγγειλαν ένα καφέ, έτσι λέει το fair play, όταν σε καλούνε να σου προσφέρω ένα καφέ. Αλλά μου κάνει εντύπωση, μου έκανε, και πρέπει να το επισημάνω, ότι το κηλικείο αυτό τη συγκεκριμένη ημέρα στην Κυριακή ήταν ανοιχτό. Το Σάββατο ήταν κλειστό. Τελικά εκεί, κύριε, αποφασίστε πότε θα το έχετε κλειστό και πότε ανοιχτό, όχι τίποτα άλλο. Να μου φέρνει και τον καφέ ο κύριος, να σε καλά. Αλλά έπρεπε να το πούμε, ρε αδερφέ, γιατί βρέθηκα και την προηγούμενη και παραγγείλαμε καφέ από αλλού. Θα πει κάποιος, μα πρέπει όλοι να δουλέψουν. Βρε, κανένα πρόβλημα, αλλά αντιλαμβάνεστε όμως ότι πρέπει να λέγονται όλα. Και κάποια στιγμή λέω στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, στον κύριο Άγγελο Ρόζη, ας το πιούμε μετά τον καφέ και να πάμε κατευθείαν. Και τον έβαλα να προχωρήσει. Ήταν έτοιμος για να μιλήσουμε. Ήταν προκαθορισμένο το ραντεβού και να πούμε πέντε πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο αθλητικός δικαστής τα είχε όλα μελετημένα, όχι τίποτα άλλο, για να βγάλουμε και κάποιες αποφάσεις. Τα λόγια περισσεύουν. Πάμε να δούμε, όπως βλέπετε, το σχετικό βίντεο. Ο αθλητικός δικαστής βρίσκεται έξω από την κεντρική πύλη της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, που όπως είπαμε και νωρίτερα έχει διαμορφωθεί, έχουν γίνει ωραία πράγματα, και μας περιμένει ο ειδικός γραμματέας, ο κύριος Άγγελος Ροζής, για να ανακριθεί για τις Ολυμπιονίκες. Κύριε Ροζή, να περάσουμε. Περιμένεις, κύριε δικαστά. Καλημέρα. Περάστε. Όχι, εσείς περνάτε και ακολουθούμε. Ο δικαστής
καταγράφει τα τεκτενόμενα. Καλώς ήρθατε. Αφού μου άνοιξε, όπως είδατε, την πόρτα, τον άφησα να προχωρήσει μπροστά αυτός, κάποια στιγμή τον έβαλα ανάμεσα, μην παρεξηγηθώ, στους Ολυμπιονίκες, παύλα πεθαμένους, έτσι, χαριτολογώντας. Και του είπα, μίλα. Και φυσικά θα πρέπει να μας πει τα πάντα. Ο αθλητικός δικαστής, μπαίνοντας στο γήπεδο της Παναχαϊκής, γνωρίζει ότι υπάρχουν αρκετά τμήματα, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε κι εσείς ότι εδώ και κάποιες μέρες στην είσοδο της κεντρικής πύλης της Εραστεχνικής υπάρχουν κάποια μνημεία που αναφέρονται στους Ολυμπιονίκες. Για όλα αυτά θα μας πει δύο κουβέντες ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και ο ειδικός γραμματέας της Εραστεχνικής, ο κύριος Άγγελος Ροζής. Κύριε Ροζή, ξεκινάμε. Τι κάνουμε, για πέστε μας δύο κουβέντες. Καλώς ήρθατε στο χώρο που δημιούργησε η Εραστεχνική Παναχαϊκή με πρωτοβουλία του Προέδρου της Παναγιώτης Εμετέκολου. Ανανεώσαμε λίγο το χώρο εδώ με την προτομή του Δημήτρη Πτώφαλου και αναγείραμε ένα τύμβο των Ολυμπιονικών που έχει αυτό το ιστορικό σωματείο μιας πορείας 130 ετών. Και τη γνωρίζουμε όλοι σε γενικές γραμμές. Έχει πάρα πολύ σπουδαία ιστορία αυτή η ομάδα. Ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη Πτώφαλο. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη Πτώφαλο. Ήταν μια πολυσχηδή προσωπικότητα. Εμείς τον ξέρουμε ως αθλητή, όμως διέπρεψε και ως τενόρος στην Αμερική όταν μετακόμισε και ίδρυσε και τον Αθλητικό Σύλλογο Ερμής στη Νέα Υόρκη. Ήταν σπουδαίος. Ήταν σπουδαίος και ως μικρός πατρινός. Πέφτοντας ένα κάρο στην ηλικία 10-12 ετών, του τραυμάτισε το χέρι του. Έμεινε ένα ζήτημα των γιατρών και της οικογένειας αν θα το κόψουν το χέρι. Ο πατέρας του υποστήριξε ότι είναι δυνατό το παιδί μου και θα το ξεπεράσει. Η ιστορία τον έκανε μεγάλο. Παρόλο το ατροφικό του χέρι, αυτός συνέχισε και γυμναζόταν και έγινε ο Ολυμπιονίκης που τώρα γνωρίζουμε. Πάλι σε εφηβική ηλικία έπεσε στο μόλο των πατρών και έσωσε το γιο του προξένου της Αγγλίας τότε στην Πάτρια. Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα, όπως είναι και αυτοί εδώ οι 12 Ολυμπιονίκες. Περιμένουμε την αναγνώριση του 12ου από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να φτιάξουμε ένα τύμβο για να γνωρίσουν όσοι περνούν αυτή τη πύλη την ιστορία εντός και εκτός παρένθεσης, αν μπορείς να την γνωρίσεις πολύ σύντομα αυτή τη σπουδαία ιστορία των 130 ετών της Παναχαϊκής. Να πούμε ότι η Παναχαϊκή είναι η δεύτερη σε ίδρυση αθλητική ομάδα μετά τον Πανελλήνιο. Ο Φωκιανός, ο γυμναστής Φωκιανός, πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου, ένα μέλος του, το Ιωάννη Κρητικό, τον έστειλε στην Πάτρα και ίδρυσε τον Παναχαϊκό το 1891. Θα μου επιτρέψεις να διαβάσουμε ακριβώς από την εφημερίδα Φορολογούμενος το 14 Ιουνίου του 1891 τι έγραψε. «Κάλλη στη νέη της ημετέρας πόλεως ένθετο καταφτάς τας βάσης του λαμπρού σωματείου, γυμναστικού δηλωνώ της συλλόγου. Εις το έδωσαν τον τίτλο Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος και των τύπων παρομοίων σωματείων». Έτσι ξεκινά η δομημένη άθληση στην πόλη μας, στην πόλη της Πάτρας. Όλα ξεκινούν από την Παναχαϊκή στις 14 Ιουνίου 1891. Μετέπειτα εξελίχθηκε το 1894, ιδρύθηκε η Γυμναστική Ένωση από μέλη που αποσκίστηκαν και το 1923 επανενώθηκαν στο όνομα που υπάρχει και τώρα Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση Πατρών. Αυτή είναι λίγο η συντόμως η μικρή μας ιστορία. Κύριε Ροζή, κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα για τους Ολυμπιονίκες, θα μας επιτρέψετε να μπουκάρουμε, καλοπροαίρετα το λέω, στα τμήματα, μια και έχουμε την επανεκκίνηση των ακαδημιών,
να μας πούν δύο κουβέντες οι υπεύθυνοι των τμήματων. Σίγουρα δεν μιλάμε για την ΠΑΕ Παναχαϊκή, μια και μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, που η ερασιτεχνική με τα τμήματά της τιμά την Πάτρα. Ευελπιστούμε και τα επόμενα χρόνια η ΠΑΕ Παναχαϊκή, που ακριβώς πίσω σας είναι το γήπεδο, να τιμήσει με την παρουσία της στη Super League 1. Εμείς αισιοδοξούμε και φιλοδοξούμε η ΠΑΕ Παναχαϊκή να φτάσει πάλι εκεί ψηλά που της αρμόζει, στην Αλφαθνική, να ξαναβγεί η Ευρώπη όπως βγήκε η ερασιτεχνική Παναχαϊκή ως ποδόσφαιρο τότε, και να γράψει πάλι με χρυσά γράμματα τη λαμπρή ιστορία, να συνεχιστεί η ιστορία. Να σας ευχαριστήσω και θα μου επιτρέψετε να μπουκάρω στα ανάλογα τμήματα. Ακούσατε το τι είπε ο κύριος Άγγελος Ροζής. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θεματάκια. Είναι γεγονός ότι απ' έξω, πριν μπει στην ερασιτεχνική μέσα, στο χώρο εκεί, κάθονται, πίνουν καφέ, οι γονείς που πάνε τα παιδιά τους, φίλαθλοι που πάνε και ρωτάνε το τι γίνεται με την ΠΑΕ και όλα αυτά τα πράγματα. Αγωνία για τους φιλάθλους, αγωνία γενικότερα για τους γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά στα τμήματα, πότε θα ξαναξεκινήσουν οι δραστηριότητες, οι αγωνιστικές δραστηριότητες. Δεν φτάνει μόνο η προπόνηση. Και καταλαβαίνετε, κύριε Καλομήρη, ότι δεν είναι μόνο τα τηλέφωνα να συνομιλείτε εκεί με τις κυρίες και να ανταλλάσσετε τηλέφωνο. Απλώς ο κόσμος, ειδικά οι φίλαθλοι της ΠΑΕ Παναχαϊκής, αναρωτούν τι γίνεται, πώς πάνε και όλα αυτά τα πράγματα. Σίγουρα μέχρι τώρα κανένας δεν ξέρει τι γίνεται, πού βαδίζει, ευελπιστώντας, θέλω να πιστεύω, για το καλύτερο για την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή είναι ιστορικός σύλλογος, όχι μόνο η ΠΑΕ, αλλά και η ερασιτεχνική. Γι' αυτό λοιπόν, κύριοι όλοι εσείς που εμπλέκεστε με το όνομα της Παναχαϊκής, προσπαθήστε να δημιουργείτε καλές προϋποθέσεις και διατήρηση του ονόματος αξιοπρέπεια για την Παναχαϊκή. Όλοι αυτοί μαζευόντουσαν απ' έξω, έτσι. Για να μπει κάποιος όμως μέσα, θα πρέπει να θερμομετρηθεί από την κυρία που είναι, να βάλει λίγο σπρέι να καθαρίσει τα χεράκια του, να σημειώσει τα στοιχεία του, και όπως βλέπετε υπάρχει και η μπουτίκ, υπάρχουν και κάποια καθίσματα τα οποία, τηρώντας τα μέτρα, δεν τα χρησιμοποιεί κανένας. Όμως θα πρέπει να το επισημάνουμε ότι οι άνθρωποι εκεί, ειδικά της ερασιτεχνικής, και η κυρία, η Ξανθιά, η όμορφη, είναι όμορφη, τι να κάνουμε, συντηρεί το χώρο και μάλιστα την έχω δει και να αγριεύει. Να αγριεύει με την καλή έννοια ότι κάποιοι προσπαθούσαν να περάσουν. Όχι ότι δεν ήθελαν να μετρηθούν ή να δηλώσουν τα στοιχεία τους, απλώς ήθελαν βιαστικά να αφήσουν το παιδί τους και να φύγουν. Γι' αυτό ο δικαστής, επειδή τα είδε όλα αυτά, θα πρέπει να δώσει συγχαρητήρια στην όμορφη κυρία της εισόδου στην Παναχαϊκή. Αφού και εγώ θερμομετρήθηκα, με θερμομέτρησε, συμπλήρωσα τα στοιχεία μου, πήγα κατευθείαν να δω τι γίνεται μέσα, στο κλειστό. Και όπως βλέπετε, ήσανται τα παιδιά των Ακαδημιών της Παναχαϊκής, όπου προπονιόντουσαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο αθλητικός δικαστής βρήκε την ευκαιρία και τι έκανε. Έκανε μια ανάκριση στον προπονητή, τον κύριο Μάριο Ζαφυρόπουλο. Να τον ακούσουμε, να δούμε τι μας είπε. Μάριος Ζαφυρόπουλος, ο υπεύθυνος των Ακαδημιών Μπάσκετ της Παναχαϊκής. Φίλε Μάριε, έχουμε επανέναρξη δραστηριοτήτων στο μπάσκετ. Είναι έτσι? Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Χειρίσαμε, όχι εσείς, η διοίκηση της ερασιτεχνικής, το πρωτόκολλο, μέτρα, διευθύνσεις, τα πάντα, έλεγχος. Είναι έτσι? Είναι ακριβώς έτσι, γιατί δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Μέσα σε αυτή την περιπέτεια πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο προετοιμασμένοι για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις ανάγκες των παιδιών, και πάνω απ' όλα για όλους μας, ας πούμε, είναι η υγεία. Οπότε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στον αθλητισμό, να περάσουν καλά τα παιδιά, αλλά πάντα τηρώντας τα μέτρα για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς. Κάτι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά που ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2020
συνεχίζουν με την επανέναρξη των προπονήσεων και όλα αυτά τα πράγματα το 2021. Έχουμε όλα τα παιδιά ή έχουμε κάποιες ελλείψεις? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες ουσιαστικά οφείλονται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι πλησιάζουμε στο καλοκαίρι και το Σαββατοκύριακο. Είναι δύσκολο οι γονείς τώρα να φέρουν τα παιδιά τους γιατί μπορεί να θέλουν να πάνε στις παραλίες κλπ. Ωστόσο, έχουμε παρατηρήσει ότι ο COVID άφησε στο σπίτι πολλά παιδιά τα οποία έρχονταν με συνέπεια και με μεγάλη όρεξη στις προπονήσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς να καταφέρουμε μέσα από τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας να επιστρέψουν και οι γονείς και τα παιδιά στο γήπεδο, γιατί ο αθλητισμός είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου. Πρέπει να το εφαρμόζουν και να το ακολουθούν οι νεαροί αθλητές. Πάμε σε κάτι άλλο. Οι προπονήσεις μέσα Μαΐου, μέχρι πότε θα συνεχιστούν? Έχετε ένα πρόγραμμα, ένα οργανωτικό πρόγραμμα, δηλαδή θα έχουμε μέχρι τέλος Ιουλίου και μετά θα κάνουμε κάποιες διακοπές και όλα αυτά τα πράγματα για να γίνει καινούργια επανέναρξη για την καινούργια περίοδο? Η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση της Παναχαϊκής μαζί με εμένα αλλά και τους προπονητές καθόλου αυτό το διάστημα δεν σταμάτησε να δουλεύει και να πλανάρει, ας πούμε, το τι θα γίνει μετά την καραντίνα. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι μέχρι τις 28 Ιουνίου θα τρέξουν κανονικά οι ακαδημίες μας, τα Σαββατοκύριακα αλλά και παράλληλα τα αγωνιστικά μας τμήματα. Και στη συνέχεια έχουμε προετοιμάσει και έχουμε οργανώσει ένα camp το οποίο θα τρέξει από τις 28 Ιουνίου μέχρι και τις 26 Ιουλίου, το οποίο θα απευθύνεται καθαρά σε αθλητές μπάσκετ οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν ένα πρόγραμμα ατομικής βελτίωσης σε ένα σκεπτικό που θα θέλει να κερδίσουμε όλο το χαμένο χρόνο. Δηλαδή εμείς δεν θα σταματήσουμε να δουλεύουμε και τον Ιούλιο, από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 26 Ιουλίου θα είμαστε στο γήπεδο για όποιον θέλει σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προπόνησης μπάσκετ για να μπορέσουν τα παιδιά να κερδίσουν το χαμένο χρόνο. Άρα λοιπόν ο αθλητικός δικαστής γνωρίζει ότι δουλεύατε τόσο καιρό, γι' αυτό σας είπα το οργανόγραμμα της Παναχαϊκής είναι μέχρι τον Ιούνιο αγωνιστικά και από τον Ιούλιο γενικά έχουμε κάποια camp, κάτι διαφορετικά για να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος. Ακριβώς. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και ελπίζουμε η συμμετοχή να είναι αυτή που προσδοκούμε και να πάνε όλα καλά για τα παιδιά. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια και ο αθλητικός δικαστής ξέρει που βρίσκεστε και μπουκάρει ξαφνικά να καταγράψει αυτό που πρέπει να καταγράψει μετά COVID εποχή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Αφού είχα πάρει άδεια από τον κύριο Ροζή για να καταγράψω κάποια πράγματα, πήγα μετά στο χώρο του βόλεϊ, του beach volley από απ' έξω. Εκεί είδα την όμορφη, είναι φίλη μου, την κυρία Μαρία Αξιώτη με τον κύριο Νίκο να συζητάνε, γιατί και οι δύο είναι άνθρωποι του βόλεϊ. Μάλιστα ο κύριος Νίκος ξυλώθηκε για τον εγγονό του, όπως βλέπετε. Γύρισε το πορτοφόλι, έπεσαν και τα κέρματα κάτω, τα μαζεύαμε. Κάποια στιγμή ζήλεψε, μην παρεξηγηθώ, και η κοπέλα και έλεγε δεν είναι δυνατόν μαμά ο κύριος να δίνει, ο κύριος Νίκος, στον εγγονό του και εσύ να μην δώσεις το αίμα σου, στην κοράκλα σου, και έτσι ξυλώθηκε και η κυρία Μαρία Αξιώτη. Αλλά αφού έφυγαν όλοι, μείναμε τα δυο μας και μιλήσαμε. Το τι είπαμε, πάμε να τα ακούσετε όλα αυτά. Ο αθλητικός δικαστής έχει ήδη μπει, περάσει την πύλη της Εραστεχνικής Παναχαϊκής και εδώ όπως βλέπετε στα όρθια, μην παρεξηγηθούμε, έχω στριμώξει. Τι στρίμωγμα να κάνεις στη Μαρία Αξιώτη Γαρουφαλή όταν όλος ο χώρος εδώ όπως βλέπετε είναι μεγάλος. Το στρίμωγμα είναι έτσι σχετικό. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Είστε καλά κυρία Αξιώτη? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Κάνετε μπανάκια, σας έχω δει να παίρνετε λίγο χρώμα, έχετε ξεκινήσει? Λίγο. Μάλιστα. Πόσο άλλο μελαχρινή θέλετε να γίνετε? Πολύ. Σας αρέσει το σοκολατένιο χρώμα, ναι. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Αξιώτη Γαρουφαλή, θα πρέπει να λέμε και το όνομα, το επώνυμα του συζύγου. Διότι αν δεν σας αγαπούσε, δεν θα σας άφηνε να κάνετε όλα αυτά που κάνετε. Είναι έτσι? Ναι. Πρέπει να τα λέμε, ε? Ναι. Μάλιστα. Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εραστεχνικής Παναχαϊκής και Γενική Αρχηγός του Γυναικείου Βόλεϊ. Είναι έτσι? Ναι. Αν κάπου
κάνω λάθος, θέλω να διορθώνετε τον αθλητικό δικαστή. Όχι, μέχρι ώρας καλά όλα. Πάμε καλά. Ξεκινήσαμε την έναρξη, επανέναρξη της περίοδου 2020-2021 της προπονήσης, είναι έτσι? Ναι. Πώς πάμε, για πέστε μας, κάντε μας ένα σχόλιο. Επαναδροσιοποιηθήκαν οι ακαδημίες μας. Ξεκινήσαν οι προπονήσεις στα αγωνιστικά τμήματα, γιατί θα αγωνιστούν και τα τμήματα των Εάνιδων και των Κορασίδων σε πρωταθλήματα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Έχει χαθεί μόνο ένα μικρό μέρος παιδιών, στο ότι κάποιοι γονείς ακόμα φοβούνται λόγω του κορονοϊού και κάποιοι πιστεύουν ότι για ένα μήνα που μένει θα τα ξεκινήσουν από Σεπτέμβρη. Αλλά εμείς εδώ σαν Βόλοι Παναχαϊκής, εκτός ότι έχουμε πάρα πολλά παιδιά από τα παλιά, έχουμε μείνει ευχαριστημένοι γιατί κάνουμε καινούργιες συγγραφές συνέχεια παιδιών και αυτό είναι το παρήγορο για μας και το πιο αισιόδοξο που έχουμε. Μάλιστα. Από ό,τι γνωρίζω, θα γίνει και επανέναρξη Κορασίδων, Εανίδων, κάποιων τμήματων. Ναι. Σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι η Παναχαϊκή θα συμμετέχει, έτσι? Δεν το συζητάμε. Όχι, βέβαια. Άρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε. Αρκετά. Μην παρεξηγηθώ. Πίσω σας, δίπλα σας, αριστερά σας, υπάρχει ένας χώρος που είναι το beach volley. Αυτό το beach volley, με όλο το θάρρος, είναι ένας χώρος ο οποίος προσφέρεται. Τον αθλητικό δικαστή τον έχουν πιάσει στα τηλέφωνα, αλλά ο αθλητικός δικαστής συνεχίζει να ανακρίνει. Ένα χώρο τέτοιο μέσα στην πόλη της Πάτρας, beach volley, που σημαίνει ότι η Εραστεχνική Παναχαϊκή έχει μία διαφορετική φιλοσοφία και όλος αυτός ο χώρος θα αξιοποιηθεί. Θέλω ένα αρχικό σχόλιο για το beach volley της Παναχαϊκής. Εγώ ξέρω Παναχαϊκή. Αν είναι κάτι διαφορετικό, θέλω να μου το πείτε. Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο, αυτό το πάρα πολύ όμορφο που έγινε εδώ, είναι και λίγο παρεξηγημένο, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει το πώς και δημιουργήθηκε. Ξέρετε, λόγω του κορονοϊού δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ όλες οι ομάδες, όλα τα γήπεδα. Ψάχαμε τρόπους να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Εμείς, σαν τμήμα βόλιο, τότε ήρθαμε σε μία θέση που ανεβήκαμε στη Β' Εθνική. Είχαμε στο ρόστερ μας τη Μαριώτα την Αγγελοπούλου, που δεν χρειάζεται να σχολιάσω το τι είναι η Μαριώτα Αγγελοπούλου. Δεν θέλαμε να τη χάσουμε, γιατί σίγουρα θα υπήρχαν προτάσεις ή η κοπέλα μπορεί να είχε βλέψεις να κάνει κάτι καλύτερο. Ξέρουμε όμως ότι ίδιο το καλύτερο που θεωρούσε ήταν να μείνει στην ομάδα, γιατί ξέρω ότι είναι Παναχαϊκή και την αγαπάει. Εμείς ήδη τη θέλαμε και οι αθλήτες και η ομάδα να παραμείνει. Έτσι όλο αυτό βασίστηκε να χτιστεί πάνω στο να μείνει η Μαριώτα. Το καταφέραμε δηλαδή να δώσουμε ένα κίνητρο στο παιδί να ασχοληθεί επαγγελματικά, που είναι η καλύτερη στο είδος της. Οπότε εδώ θα μάθουν παιδιά πολλά πράγματα από αυτή. Εμείς την κερδίσαμε στην ομάδα. Κερδίσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο που ειδικά στην περίοδο της καραντίνας απεδείχθη ότι ήταν πολύ ωφέλιμος, γιατί μπορέσανε και γυμναστήκανε πάρα πολλά παιδιά λόγω του εξωτερικού του. Και θα κολλήσουμε σε ένα όνομα. Αν είναι τόσο λάθος, πρέπει να είναι ωραίο λάθος. Δεν νομίζω ότι κάποιος ανέφερε λάθος. Γιατί, θα σας πω γιατί. Διότι όσοι λένε, αν όπως το είπατε, λένε ότι πάμε στην Παναχαϊκή. Στην Παναχαϊκή, το γνωρίζω. Δεν είπαν ότι πάμε, ξέρω εγώ, στη Μαριώτα ή οπουδήποτε. Η ονομασία του είναι Beach House. Τα παιδιά που έχουν επινοικιάσει το χώρο και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Και για να γίνει αυτό, εννοείται ότι όλοι μαζί θα είμαστε σε μια συμφωνία για το πώς θα κινηθούμε όμως σαν Παναχαϊκή όλοι μαζί. Ας το έχουν τα παιδιά. Τα παιδιά βοηθάνε και πάρα πολύ την ομάδα. Το όνομα για πολλούς λόγους μπορεί να δόθηκε έτσι που κάποιος δεν γνωρίζει. Έπρεπε να δοθεί ένα όνομα. Και πάλι Πάτρας Beach House λέγεται. Πάλι η πόλη φαίνεται. Και όπως λέτε από εκεί πέρα, όλοι λέμε πάμε στην Παναχαϊκή. Και να πω και κάτι άλλο. Θέλω να παρεξηγηθώ αυτή τη στιγμή. Ήσασταν ικανοί εσείς, κυρία Μαρία Αξιώτη, να αξιοποιήσετε αυτό το χώρο? Σίγουρα όχι, διότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις δικές της ενασχολήσεις, ασχολείται με την Παναχαϊκή, άρα και η άποψη του αθλητικού δικαστή είναι πολύ σωστή, η επινοικίαση την οποία κάνατε. Κλείνει το θέμα. Αν θέλετε να πείτε κάτι. Θέλω να πω, ακούστε, ασχοληθήκαμε με τη διοίκηση και τα βάλαμε όλα κάτω. Δεν είναι ότι δεν είμαστε ικανοί. Ικανοί ήμασταν γιατί το κυνηγήσαμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Ήμασταν άτυχοι στην περίοδο λόγω του κορονοϊού. Κυνηγήσαμε ανθρώπους να βάλουμε χορηγούς, να μας βοηθήσουν και δεν το καταφέραμε. Γιατί όλα, όπως καταλαβαίνετε, τότε ήταν σταματημένα. Γι' αυτό και μετά πήγαμε σε αυτή τη λύση. Ότι το κυνηγήσαμε να το κάνουμε μόνοι μας, το κυνηγήσαμε.
Και με τον πρόεδρο και με όλη τη διοίκηση. Άρα λοιπόν, ο αθλητικός δικαστής έκανε τη δική του τοποθέτηση. Λέτε εσείς την πραγματικότητα, ο κορονοϊός έφερε αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Και δεν συνεχίζουμε μόνο ότι το δώσατε, απλώς η Ελληνική Ομοσπονδία Πεδοσφαίρισης Ελλάδος φέτος σας έχει αναθέσει, λέω, σαν Παναχαϊκή και κατ' επέκταση στον επινοικιαζόμενο χώρο τον τουρνουά κάποιων πρωταθλημάτων. Επίσημους αγώνες. Επίσημους αγώνες. Αυτό δείχνει ότι πράγματι ο χώρος της Παναχαϊκής εδώ αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ έτσι θέλω να πιστεύω. Άρα λοιπόν αρχές Ιουλίου θα έχουμε δύο τουρνουά, επίσημα τουρνουά ανδρών, γυναικών και junior εδώ σε αυτό το χώρο. Σε αυτό το χώρο θα ακούγεται το γήπεδό μας. Μα τι θα ακούγεται, νομίζω στο γήπεδο της Παναχαϊκής θα πάνε. Βεβαίως. Εκεί το οποίο εσείς εδώ και 1,5 χρόνο το έχετε διαμορφώσει σε κατάλληλο χώρο έτσι ώστε, μην παρεξηγηθούμε, να αξιοποιηθεί και οικονομικά, εκτός από αγωνιστικά και οικονομικά. Βεβαίως. Για την βοήθεια της ΕΡΑΚΣ. Δεν νομίζω ότι είναι κακό για αεραστεχνικό σωματείο. Δεν κατάλαβα. Έτσι πρέπει να κινούνται τα αεραστεχνικά σωματεία. Ο αθλητικός δικαστής το λέει και το επιβεβαιώνετε και εσείς σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Πάρα πολύ. Και άλλωστε, για τη στήριξη. Όχι, δεν υπάρχει στήριξη. Ο χώρος έλκει τον αθλητικό δικαστή, διότι εδώ, όπως βλέπουμε και στο κηλικείο, έρχεται κόσμος, πίνει το καφέ του, τηρώντας τις αποστάσεις, και ο αθλητικός δικαστής δρά της ευκαιρίας, μπουκάρει και τα καταγράφει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Αφού τελείωσα με την κυρία Μαρία Αξιώτη, ολοκλήρωσα την κουβέντα μου. Λέω, δεν πηγαίνω και στις ακαδημίες της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Επαναλαμβάνω, ακαδημίες ποδοσφαίρου που έχουν δοθεί από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή σε ένα νέο παιδί, καθηγητή φυσικής αγωγής, προπονητή, γνώστη του ποδοσφαίρου, γνώστη στον ακαδημιών, μια και ο πατέρας του, ο Χρήστος ο Τσαρτόλιας, και μιλάμε για τον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων και προπονητή Στάθη Τσαρτόλια, που διαχειρίζεται αυτό τον πανέμορφο χώρο, και μια και ξεκίνησαν την επαναλειτουργία τους και οι ακαδημίες, έκρινα σκόπιμο, μην παρεξηγηθούμε, να ανακρίνω πολλά πράγματα. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι νέα παιδιά έχουν όρεξη για δουλειά. Πάμε να ακούσουμε τι μου δήλωσε ο προπονητής των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου του κυρίου Τσαρτόλια, Ακαδημίας Παναχαϊκής. Ο αθλητικός δικαστής μπουκάρισε στο γήπεδο της Παναχαϊκής, όπου πίσω από το τέρμα της Παναχαϊκής, ένα από τα δύο τέρματα, είναι οι Ακαδημίες του κυρίου Τσαρτόλια, Ακαδημίες Παναχαϊκής. Ερχόμενος εδώ για να ελέγξουμε καλοπροαίρετα αν τηρούνται τα πρωτόκολλα και γενικότερα τα πάντα, είδαμε εδώ ότι γίνεται μία προετοιμασία, αν θέλετε, από τον διπλωματούχο προπονητή, τον κύριο Αντρέα Μπαλτιμά. Κύριε Μπαλτιμά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Στρί. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε έτσι κανένα δύο ανακρισούλες και τέτοια, ε? Εννοείται, ναι. Εννοείται. Είμαστε έτοιμοι. Διπλωματούχος και όλα αυτά τα πράγματα, προπονητής. Διπλωματούχος, μάλιστα, απόφοιτος ΤΕΦΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ειδικότητα ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να λέγονται, να τα γνωρίζει και ο κόσμος, διότι κάθε μία ακαδημία θα πρέπει να έχει και υπεύθυνους ανθρώπους. Άρα είστε υπεύθυνος. Υπεύθυνος, ναι. Έτσι δεν είναι κακό. Λοιπόν, έχουμε επανέναρξη αθλητικών δραστηριοτήτων. Ο δικαστής είδε ότι εδώ, σε αυτό το γήπεδο, τηρούνται τα πρωτόκολλα. Για δώστε μας και εσείς το δικό σας στίγμα, εκτός από αυτά που λέμε εμείς. Τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις οδηγίες. Καθώς ήρθατε και εσείς στην είσοδο, είδατε, συμπληρώσατε το χαρτί, υπήρχε θερμομέτρηση. Όλα τα παιδιά άπαντες από σήμερα ξεκίνησαν και φέρνανε μαζί τους τη βεβαίωση των self-test. Είμαστε διατεθειμένοι και πρέπει όλες οι ακαδημίες, όπως και εμείς, να τα τηρήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα υγεία. Από εκεί και πέρα είμαστε εκεί, πολύ ευχαριστημένοι, ναι. Από εκεί και πέρα οι γονείς συνεχίζουν να φέρνουν τα παιδιά τους στην Παναχαϊκή, έτσι δεν είναι? Βάρη το όνομα της Παναχαϊκής. Εννοείται. Πρέπει να τα λέμε όλα αυτά. Σίγουρα τα φέρνουμε με μεγαλύτερη διάθεση, πάθος αν θέλουμε, λόγω του εξαμήνου μη δραστηριότητας. Φάνηκε, το είδατε και εσείς, από το χαμόγελο και μόνο των παιδιών. Η ευχαρίστηση δική μας
Είναι το χαμόγελο των παιδιών και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Είμαστε ευτυχισμένοι. Θα μας πείτε πόσα τμήματα λειτουργούν αυτή την περίοδο, δηλαδή την περίοδο με την επανέναρξη εδώ στην Παναχαϊκή? Λειτουργούν κανονικά όπως τελειώσαμε. Μηδέν απουσίες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ευελπιστούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Ήδη έχουν γίνει κάποιες ακόμα εγγραφές. Και κοιτάζουμε σιγά σιγά το μέλλον, γιατί δεν ξέρουμε γιατί μας επιφυλάσσει. Τι τμήματα έχει εδώ η Ακαδημία της Παναχαϊκής? Η Ακαδημία ξεκινάει από K6 και φτάνει μέχρι το Ανιανικό, που είναι K16 και K18. Μάλιστα. Όλοι εσείς λοιπόν, τηρώντας τα μέτρα, έχετε μπει με διάθεση και με όρεξη για να προσφέρετε το καλύτερό σας σε αυτό. Ακριβώς αυτό. Γνωρίζετε ότι ο αθλητικός δικαστής μπουκάρει, έτσι? Ναι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Θα μπουκάρουμε άλλη στιγμή όταν θα είναι όλα τα παιδιά. Να ρωτήσουμε και τα παιδιά, μην ρωτάμε μόνο τους προπονητές. Εννοείται. Να πούμε λοιπόν καλή χρονιά, μια και ξεκίνησε το 2021 τώρα, 17 πότε ξεκίνησε δεν έχει καμιά σημασία, 17 Μαΐου. Εμείς να ευχηθούμε καλή έτσι χρονιά, μια και πιστεύουμε ότι θα τραβήξει το καλοκαίρι φέτος και θα έχουμε αρκετές δραστηριότητες για τις Ακαδημίες της Παναχαϊκής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά κύριε Στέρη. Όπως είδατε, ο αθλητικός δικαστής έκανε αυτές τις συναντήσεις ιστορικά μετά την επανέναρξη του κορονοϊού, και όχι μόνο αυτό, μια και βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια της Παναχαϊκής, που πρώτα θα κάνει η Ιεραστεχνική Παναχαϊκή και μετά, από ό,τι γνωρίζω, θα κάνει και η ΙΠΑΕ Παναχαϊκή. Αυτό έχουν το νόημα οι αθλητικές συναντήσεις. Συγχωρέστε με, τα καταγράφουμε όλα. Να είστε όλοι καλά! Και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκυλαρός, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά.